Oh.
Ορθόδοξων Χριστιανών, των κατοικούντων και παρεμπιπτόντων των ελληνικών πόλων και μισοτάφτη και των δώρων του Θεού των επιτελούντων την Αγία Νεολυμπτάφτη και προσφερόντων τα δώρα τάφτα μετά των ιδίων αυτών.
Σώσον ημάς, Κύριε μου, ο εναντίον σου.
Επιστολής Παύλου του Αμάζωνα.
το φρονίστο εν ημίν, ο και Χριστό Ιησού, ως εν μορφή Θεού υπάρχον, ου καρπαγμόν ηγήσετ το είναι ίσα Θεό. Αλλά αυτόν εκένωσε μορφή δούλου λαβών, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος, και σχήματι ευρέθης ως άνθρωπος, εταπείνωσε εαυτόν γενόμενος, υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Διό και ο Θεός αυτόν υπερίψωσε και χαρίσα το αυτό όνομα, το υπερπάνω όνομα, είναι εν το όνομα Ιησού πανγονή κάμψη, επ' ουρανίων και επί γήων και κατακτονίων, και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός. Αποκριθείς δε είπεν αυτή ο Ιησούς, Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και τυρβώζει περί πολλά, ενός δε στη χρειά. Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ήτης οκ αφαιρεθήσεται απ' αυτής. Εγένετο δέντο λέγειν αυτόν ταύτα, επάρασα της γηνή φωνή εκ του όχλου είπεν αυτού, Μακαρία η κοιλία η βαστά σας άσε και μαστιό σε θύλασσας. Αυτός δε είπε μενούν γε μακάρι ακούντες στο λόγο του Θεού.
Thank you.
Κρίσιμος Ορθομήνιέτος, διεμούς οφτής, στον Άγιο Κυριακό Θεό. Πλήσιος ήμουν, αλλά και συγγραφές, έχουν ασχοληθεί με το πάνω να αφήσει πρόσωπο. Η υπεραγία Θεοτόκος, της οποίας εκείνης σήμερα γιορτάζουμε, αποτελεί η αντιμεξία, τη γέφυρα της κατέβει ο Θεός, αλλά ταυτόχρονα και εκείνη η κλίμακα με την οποία ανέβει ο άνθρωπος εις τον ουρανό. Γίνεται η Θεοτόκος το κατεξοχής σχέδος της ζωής, του θελήματος του Θεού, σε μία πλήρη υπακοή, με εκείνο το περίφημο αντιπροσωπεύει, θα λέμε, ολόκληρη την ανθρωπότητα να δεχθεί, να σαρκωθεί ο Λόγος του Θεού, να γίνει ο Ιησούς της ιστορίας, να γίνει το πρόσωπο εκείνο το οποίο κατεξοχή θεώνει, αγιάζει, να καταβιβάσει τον άνθρωπο από τα επίγεια εις τα ουράνια, του ξαναδίνει το πρόβλημα και του δίνει την ευκαιρία να νικήσει την αμαρτία και το πνευματικό θάνατο. Στο μέγα αυτό μυστήριο, η Θεοτόκος γίνεται το κεντρικό πρόσωπο. Γίνεται εκεί η οποία δέχεται να αναλύσει τα λέγα όπως να είναι οι πατέρες της Εκκλησίας, τα σλάθη της, να φορέσει το απόρριτο σερμαντή, να μπει μέσα της ο Θεός. Γι' αυτό οι πατέρες, ομιλώντας για το μυστήριο του Θεοτόκου, του προσδίδουν κυρίως την έννοια του μυστηρίου. Βλέπουν ότι στην Αγία Γραφή, το κατεξοχήν βιβλίο της Εκκλησίας μας, είναι ελάχιστες οι αναφορές του Θεοτόκου. Σίγμα, διότι οι Ευαγγελιστές και γενικότερα η Εκκλησία ενδιαφέρονται από τους πρώτους αιώνες με λίγα λόγια να δει ότι ο Ιησούς από την Ναζαρέτ είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού και ότι τα πάντα περιστρέφονται γύρω από αυτό. Συνεπώς, το μυστήριο της Θεοτόκου κατανοείται την Εκκλησία μόνο μοσχολικά και οι πατέρες. Ευχαριστιακά και κυρίως εν σιωπή. Η Θεοτόκος είναι το πρόσωπο που εικονίζει την σιωπή. Το βλέπουμε αυτό στις όψεις, σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του Χριστού. Στις λίγες επαναλαμβάνω που περιγράφονται μέσα στα Ιερά Κείμενα. Με σιωπή βλέπουμε ότι όλοι οι Θεότες και Θεότητας πάνε στο Σταυρό. Εν σιωπή τον δέχεται όταν τον κατεβάζουν εγώ. Αν και η πονεμένη καρδία της έχει κατασταλάξει από το κλάμα και από την οδύνη, γνωρίζει μέσα της βαθιά ότι αυτό το σώμα περιβλήτει την Θεότητα. Είναι ο ίδιος ο Θεός της Εκκλησίας. Η ίδια λοιπόν προτυπώνει την σιωπή του ίδιου του Θεού, διότι ο Θεός στον οποίο πιστεύουμε είναι ο Θεός της σιωπής και ίδια εν σιωπή ζώσα ενσαρκώνει ακριβώς το γεγονός της αιώνας. Χαίρεσαι εκεί θεωμένο πίσης, λέμε στους χαιρετισμούς της Παναγίας, για να δείξει ακριβώς ο γεγονός ότι η πίστη είναι θέμα εσωτερικής καταλλαγής, δηλαδή ησυχίας, καλλιέργειας, αγώνα πνευματικού και κυρίως της χάριτος του Θεού. Η πίστη είναι δώρο Θεού. Το λέει και σαν ο Απόστολος Παύλος. Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, πίστη σε εσύ, πραώτησα κατοσύνη κτλ. Πράγματι λοιπόν η Παναγία μας
μέσα από την προσωπική της αγωνιστική διάθεση, έγινε το σκέλος εν ελευθερία. Έκτοτε, δια το μυστήριο της Ακώσεως και η αφόρητη για την ονόμασε όχι Χριστό τόπο, αλλά Θεό τόπο, δηλαδή ότι έρχεται, γέννησε τον Θεό. Γι' αυτό τον είχε εικονίσει πάντοτε στις ιερές εικόνες μετά του Χριστού για να δείξει αυτή την αλληλοεξάρτηση μεταξύ των δύο προσώπων, Χριστός και Παναγία. Αλληλένεται τα πρόσωπα. Συνεπώς η κίνηση στην οποία σήμερα θα πανηγυρίσουμε έρχεται να δώσει ακριβώς αυτό το νόημα. Το νόημα των μυστηρίων. Ότι μεταβαίνει εκ του θανάτου στην ζωή. Ότι νίκησε εν ελευθερία του θάνατο. Ότι κατήργησε δια του Υιού της την αμαρτία και τον θάνατο. Και μετέσει σε αυτόν. Γι' αυτό λοιπόν την πάει η Εκκλησία μας, προηγόμενη ακριβώς αυτό το οποίο θα ζήσουμε όλοι κατά τη μέσα τη μέρα. Της αφαρσίας μας, της αθανασίας, της μετοχής μας στον άχρηστο χριαντικό Θεό, στις άχρηστες χριαντικές ενέργειες και στην αγαπητική σχέση της Αγίας Διάδος. Η Θεοτόκος λοιπόν αποτελεί βασικό ρόσημο για την Εκκλησία. Προστρέφουμε σήμερα στην χάρη μας και την παρακαλούμε να μας δείξει δρόμους του κυρίες, να μας δείξει εκείνους τους δρόμους που ορίζει η χάρη του Θεού για τον καθένα από εμάς. Και μέσα από τις δικές μας προσωπικές δοκιμασίες και έχοντες ως πρότυπο την Παναγία, έχουμε ελπίδα και βεβαιότητα ότι θα νικήσουμε τις δυνάμεις του σκότους του αιώνος του. Σε όλα αυτό η Παναγία μπορεί να σταθεί αγωγός μας, μπορεί να σταθεί βοηθός μας, μπορεί να είναι εκείνη η οποία με συστέλνει στο γυναικές τον Θεό Λόγο. Είναι εκείνη η οποία ακούει τις προσευχές μας. Είναι εκείνη η οποία στέκεται στον τόνο μας, στην κρίση μας, στην ησυχία μας, αλλά και στην χαρά και στην προσωπική μας. Ας ευχαριστήσουμε λοιπόν σήμερα την Θεολόγο, διότι έφερε το ίδιο της, έδωσε την δική της προσωπική ελευθερία για να γίνει ο Θεός άνθρωπος και διαμέσου του Θεού να γίνουμε και εμείς θεοί κατά χάρη. Να ξαναβούμε στην προτέρα προοπτική κατάσταση, να γίνουμε θεόμορφες εικόνες του Χριστού, να γίνουμε άνθρωποι χριστοκεντρικοί, άνθρωποι οι οποίοι απαιτήσουμε ψηλά και ελπίζουμε και κυρίως έχουμε τη δυνατότητα να νικήσουμε την φορά και τον θάνατο. Thank you.
Thank you.
ανθρωπία, πάντοτε νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα Σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράτου Αγίας αυτού μικρός, εις την κοίμηση και έτοιμης ουρανούς μετάσταση πανηγυρίζομαι, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Αερών, Θείων Αείρων δυνάμειων ασωμάτων, ηγεσίες των Τιμίων εν δόξω προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξω και πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγείς μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, των Αγίων εν δόξω μεγάλων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ερεΐσαι και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Δίνοντας την ελπίδα, το θάρρος και να προχωρούμε πάντα μπροστά. Χρόνια πολλά.